Είδαμε κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό που μας άρεσε πάρα πολύ. Είδαμε πολλές στέγες με αυτάκια, με περλίτσες, με στρασάκια, με φιωγκάκια. Και είπαμε γιατί να μην τα φτιάξουμε κι εμείς. Είχαμε τις πιο παλιές στέγες που είχαμε και είπαμε να τις μεταμορφώσουμε και να τις κάνουμε ίδιες με αυτό με το Instagram. Κορίτσια, άμα δεν φοράτε πια τις παλιές σας στέγες, πρέπει επιγόντως να δείτε το βίντεο για να τις ξαναφορέσετε. Για να μαθαίνετε πρώτη τα νέα μας, ακολουθήστε μας στο Facebook ή στο Instagram. Μην ξεχάσετε να μας γράψετε κάτω στα σχόλια ποια στέγα σας άρεσε περισσότερο. Για να μην σας κουράζουμε άλλο, πάμε να δούμε πώς τα φτιάξαμε. Πρώτη στέγα είναι τα κλασικά αυτάκια που πουλάνε και στα καταστήματα. Πώς τα φτιάξαμε? Θα πάρουμε ένα χαρτόνι, θα ζωγραφίσουμε τα αυτάκια στο γελά, θα τα κόψουμε στο μέγεθος που χρειαζόμαστε, θα κόψουμε μαύρη τσόχα, θα βάλουμε πάνω το χαρτόνι, τη τσόχα θα την κάνουμε λίγο μεγαλύτερη από το χαρτόνι για να μπορέσουμε να τα κολλήσουμε. Τα κολλάμε. Τα αυτάκια είναι έτοιμα. Τώρα έμεινε να τα κολλήσουμε πάνω στη στέγα. Η δεύτερη στέκα που θα φτιάξουμε θα είναι τα αυτάκια της γάτας. Θα τη φτιάξουμε με πέρλες. Θα πάρουμε μαύρη κορδέλα, θα κολλήσουμε την άκρη και θα τη λήξουμε γύρω από την στέκα. Με το τρόπο που βλέπετε. Πριν τη λήξουμε, θα πρέπει να βάλουμε τα αυτάκια και να βάλουμε τις πέρλες. Να προσέχετε τα αυτάκια να είναι ίδια. Και συνεχίζουμε να τη λήγουμε τη στέκα. Μόλις τελειώσουμε, θα κολλήσουμε την άκρη και η στέκα είναι έτοιμη. Η τρίτη στέκα που θα φτιάξουμε θα είναι με φιωγκάκι. Εμείς το φτιάξαμε πράσινο, εσείς μπορείτε να φτιάξετε ό,τι χρώμα θέλετε. Θα κολλήσουμε την άκρη όπως και στην προηγούμενη στέκα. Θα τη λήξουμε όλη τη στέγα μέχρι τέλος. Και θα κολλήσουμε την άλλη άκρη. Τώρα θα φτιάξουμε το φιωγκάκι. Θα κόψουμε 3 κομμάτια από κορδέλα. Θα κολλήσουμε μεταξύ τους για να γίνουν 3 κύκλοι. Θα πιάσουμε έτσι και τα 3 μαζί. Θα πάρουμε ένα μικρό κομμάτι και θα το κολλήσουμε στη μέση. Και το φιωγκάκι είναι έτοιμο, έμεινε να το κολλήσουμε πάνω στη στέκα. Το κολλάμε και είναι έτοιμη. Γράψτε κάτω στα σχόλια αν τα καταφέρετε κι εσείς να φτιάξετε τέτοιες στέγες. Και εμείς θα τα πούμε σύντομα. Φιλάκια!